είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Ζημιές στις καλλιέργειες και νεκρά ζώα που εντοπίστηκαν σε μεγάλα υψόμετρα άφησε πίσω του ο χιονιάς που έπληξε την Κρήτη. Ο παγετός έκαψε εσπεριδοειδή και κυπευτικά, ενώ ο ΕΛΓΑ πρόκειται να ενημερωθεί από τους παραγωγούς για τα προβλήματα που προκλήθηκαν εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το κατόφλι της Ανακρίτριας πέρασε σήμερα ο 57χρονος καθηγητής που φέρεται να ασελγούσε σε μαθήτριές του μέσα στο χώρο του φροντιστηρίου του στα Χανιά. Ο κατηγορούμενος κράτησε το στόμα του ερμητικά κλειστό στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ένα πραγματικό θαύμα της φύσης αντικρίζουν όσοι περνούν από το δρόμο που οδηγεί στην Παλαιά Εθνική Οδό ακριβώς πάνω από το χωριό Σίσε στο Ρέθυμνο. Μπείτε στο neakrite.gr για να δείτε το υπέροχο βίντεο αλλά και εικόνες από το παγοδρόμιο των Ανογείων. Πληκτρολογήστε neakrite.gr από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου. Thank you.